Θα συνοψίσουμε τα της 28ης αγωνιστικής με τα αποτελέσματα. Απόλλων Σμύρνης Αγροτικός Αστέρας 0-2, Κασιόπια Ελ 0-0, Ζάκυνθος Πανελευσινιακός 2-0, Τρίκαλα Χαρναϊκός 1-0, Πανεγιάλεως Παναχαϊκής στο ντέρμπι της Αχαΐας 0-1, Πανσεραϊκός Αόχανια 2-2, Αναγέννηση Καρδίτσας Λαμία 0-1, Άνευ Αγώνος ο Κισαμικός και η Καλυθέα πήραν τρίποντο κόντρα σε Ολυμπιακό Βόλο και Εργοτέλη όπως προέβλεπε το πρόγραμμα. Στην βαθμολογία η ΑΕΛ παραμένει στην κορυφή με 63, η Κέρκυρα έχει 60, ο Απόλλωνος Σμύρνης είναι στους 56, αλλά εκκρεμεί η οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την τύχη του αγώνα του κόντρα στον Πανελευσινιακό με ενδεχόμενο να χάσει το μάτς και να του αφαιρεθούν και βαθμοί. Τα Τρίκαλα είναι στους 53, η Λαμία στους 45, Κισαμικός 44, Καλυθέα 40, Πανεγιάλεως και Πανσεραϊκός έχουν από 37, Χαρναϊκός 34, Αναγέννηση Καρδίτσας 33, Αγροτικός Αστέρας 31, Ζάκυνθος 30, Όχανια 29. Ό,τι ισχύει για τον Απόλλωνα ισχύει αντιστρόφως και για τον Πανελευσινιακό που προς το παρόν είναι στους 24, Παναχαϊκή 21 βαθμούς, Ολυμπιακός Βόλου και Εργοτέλης έχουν εδώ και καιρό αποχαιρετήσει ουσιαστικά την κατηγορία.